Η έλλειψη σε βιταμίνη D είναι εξαιρετικά συχνή και πάρα πολύ σημαντική και καλό είναι να έχετε υπόψη σας τα συμπτώματα της έλλειψής της έτσι ώστε να καταλάβετε αν πρέπει να μετρήσετε τη βιταμίνη D στις επόμενες εξετάσεις αίματος που θα κάνετε. Τα συμπτώματα που θα αναφέρω δεν εμφανίζονται μόνο στην έλλειψη ή την ανεπάρκεια της βιταμίνης D, αλλά εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις. Όσα περισσότερα συμπτώματα από αυτά που αναφέρω παρατηρήσετε στον εαυτό σας, τόσο πιθανότερο είναι να πάσχετε από ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης D. Αν υπάρχει υποψία για κάτι τέτοιο, πρέπει να μετρήσετε τη βιταμίνη D στο αίμα σας και να τροποποιήσετε τη διατροφή σας και τον τρόπο ζωής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσετε τα επίπεδα βιταμίνης D που είναι ιδανικά για εσάς. Αν δυσκολεύεστε να το κάνετε αυτό μόνο σας, με χαρά μπορώ να σας βοηθήσω. Καλέστε στο τηλέφωνο που βλέπετε μπροστά μου για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα να δούμε τα συμπτώματα. 1. Σκελετικά προβλήματα. Πιθανόν μέχρι τώρα να έχετε ακούσει ξανά και ξανά ότι η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία των οστών. Η βιταμίνη D έχει τη λειτουργία στον οργανισμό να φροντίζει το ασβέστο που κυκλοφορεί στο αίμα μας να μεταναστεύσει στα οστά για να τα κάνει πιο δυνατά. Δεν είναι απροσδόκητο λοιπόν ότι αν πάσχεται από πόνο στα οστά ή ευαισθησία, όπω πόνο στη μέση, τη λεκάνη, τον αφιένα και οπουδήποτε άλλο, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια τη βιταμίνη D. Η έλλειψη τη βιταμίνη D μπορεί επίση να εμφανιστεί με πόνο στι αρθρώσει ή δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία στην κάμψη των αρθρώσεων. Επίσης, μετά από μακροχρόνια έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να εμφανιστεί ένα από τα χειρότερα προβλήματα που είναι το κάταγμα. Η μακροχρόνια έλλειψη βιταμίνης D σε βάθος δεκαετιών κάνει τα οστά πιο εύθραστα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε οστοπόρωση και οστεοπαινία. Εφόσον τα οστά είναι πιο εύθραστα, μπορούν να αποστούν κάταγμα πιο εύκολα. Το οστεοπορωτικό κάταγμα είναι ένα όψιμο σύμπτωμα μιας μακροχρόνιας έλλειψης βιταμίνης D. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει επάρκεια βιταμίνης D σε όλη του τη ζωή δεν θα πάθει ποτέ κάταγμα ακόμα και αν φτάσει σε πολύ βαθιά γεράματα. Αλλά η πιθανότητα μειώνεται σημαντικά. Ένα ακόμα πρόβλημα που δεν είναι καθόλου αμεληταίο είναι ότι στα άτομα που υπάρχει έλλειψη για ανυπάρκεια σε βιταμίνη D, τα οστά τους αργούν να κολλήσουν μετά από ένα κάταγμα. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερες ηλικίε. Η ανεπάρκεια τη βιταμίνη D επιβραδύνει σημαντικά την επούλωση των καταγμάτων ακόμα και στα παιδιά. Δύο Μυϊκά προβλήματα. Στο μυϊκό σύστημα τα συμπτώματα που περιγράφονται αφορούν μυϊκή αδυναμία, πράγμα που συχνά εμφανίζεται με δυσκολία να ανέβει κάποιο καλοπάτια ή να σηκωθεί από μια καρέκλα. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν μυϊκοί σπασμοί, κράμπες και πεταρίσματα. Ειδικά για άτομα που ασκούνται συστηματικά, ακόμα και η ελάχιστη έλλειψη βιταμίνης D θα οδηγήσει σε μειωμένες αθλητικές επιδόσεις. Μάλιστα, Υψηλές δόσεις βιταμίνης D χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από αθλητές ως βοήθημα για καλύτερες αθλητικές επιδόσεις. Αν κάνετε γυμναστική, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και συστηματικοί με τη μέτρηση της βιταμίνης D και τη φροντίδα να βρίσκεται στα κατάλληλα επίπεδα. 3. Υπερπαραθυρεοειδισμός. Η μακροχρόνια έλλειψη βιταμίνης D οδηγεί σε υπερπαραγωγή παραθορμόνης και δευτερογενή υπερπαραθυρεοειδισμό. Η χαμηλή βιταμίνη D οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, πράγμα που υποχρεώνει τον παραθυρεοειδή να υπερλειτουργεί για να διατηρήσει το ασβέστιο στα φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό οδηγεί σε μια πάθηση που ονομάζεται δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός, που δεν είναι τόσο σπάνια όσο ακούγεται. Την έχω δει πολλέ φορέ στο γιατρίο μου σε άτομα που κάνουν τον κόπο εκτό από βιταμίνη D να, μετρ... να μετρήσουν και την παραθρμόνη. Πράγμα που σα προτείνω να κάνετε κάθε φορά που μετράτε βιταμίνη D. Είναι πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη αυτή η ορμόνη για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα επίπεδα τη βιταμίνη D σωστά. 4. Διαταραχέ τη διάθεση. Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη D είναι ένα από του πιο εύκολα αναστρέψιμου λόγου για κακή διάθεση. Τα άτομα που έχουν ανεπάρκεια σε βιταμίνη D εμφανίζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη και άγχο. Ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν κατάθλιψη όμω εμφανίζουν χειρότερη διάθεση. Η χειρότερη διάθεση μπορεί, μπορεί να προέρχεται από την έλλειψη τη βιταμίνης D, αλλά και την ατονία που σχετίζεται με την έλλειψή τη. 5. Μείωση τη νοητική οξύτητα. Δυστυχώ τα άτομα που έχουν έλλειψη βιταμίνη D χάνουν πόντου από την νοητική του λειτουργία. Η έλλειψη της βιταμίνης D επιταχύνει τη μείωση της νοητικής ικανότητας και αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Προφανώς αυτό εμφανίζεται μετά από πολλές δεκαετίες έλλειψης, αλλά δεν είναι ποτέ αργά να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας συμβεί. Τουλάχιστον από έλλειψη βιταμίνης D. 5. Διαταραχές ύπνου. Οι διαταραχές της διάθεσης και του ύπνου πάνε χέρι-χέρι. Αν κάτι χαλάει τον ύπνο, χαλάει και την διάθεση. Και αν κάτι χαλάει τη διάθεση, χαλάει και τον ύπνο. Οι διαταραχέ ύπνου είναι πάρα πολύ συχνέ σήμερα, γι' αυτό αν έχετε οποιοδήποτε ανάλογο πρόβλημα, αξίζει να μετρήσετε τη βιταμίνη D και όπω είπα νωρίτερα και την παραθρομόνη και να δείτε αν αυτό είναι μέρο του προβλήματο. 6. Αν έχετε πληγέ είτε από τραυματισμού είτε από χειρουργία, η έλλειψη σε βιταμίνη D θα κάνει τι πληγέ να ακολουθούν πολύ πιο αργά. Διαταραχή των δοντιών. Ό,τι επηρεάζει αρνητικά τα κόκαλα, επηρεάζει αρνητικά και τα δόντια. Τα δόντια έχουν και αυτά ανάγκη το ασβέστιο για να είναι υγιή και η βιταμίνη D παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Η έλλειψη τη βιταμίνη D κάνει το σμάλτο των δοντιών αδύναμο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τεριδόνα και περιοδοντίτιδα. Διαταραχέ του ανοσοποιητικού. Η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική για την καλή λειτουργία ασ... του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έλλειψη βιταμίνη D αυξάνει την ευπάθεια σε λοιμώξει όπω η γρήπη και το κοινό κρυολόγημα. Αυτός είναι και ο λόγο που η επάρκεια σε βιταμίνη D είναι η καλύτερη πρόληψη των χειμερινών κρυολογημάτων. Η επάρκεια τη βιταμίνη D όμω μειώνει και την πιθανότητα εμφάνιση ενό ευρέω φάσματο λοιμώξεων. Ταυτόχρονα μειώνει και την πιθανότητα εμφάνισης αυτοάνω, αυτοάνωσων παθήσεων. Μάλιστα, πρόσφατα μια πολύ μεγάλη μελέτη επιβεβαίωσε ότι η βιταμίνη D μπορεί να έχει θεραπευτική δράση σε μια βαριά αυτοάνωση πάθηση, τη σκλήρυνση καταπλάκας. Σε κάθε περίπτωση, η επάρκεια σε βιταμίνη D μειώνει κατακόρυφα την πιθανότητα να νοσήσει κάποιο από αυτοάνωσε παθήσει. Επιληψία. Σε πολύ βαριέ περιπτώσει ανεπάρκεια βιταμίνη D μπορεί να εμφανιστούν επιληπτικέ κρίσει. Αυτό είναι ένα πολύ όψιμο και σπάνιο σύμπτωμα της βαριά ανεπάρκειας. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχουν και άλλες αιτίες. Η έλλειψη βιταμίνης D είναι ένα καλό σενάριο γιατί είναι εύκολο να το εξετάσουμε με μια απλή εξέταση αίματος και να το αντιμετωπίσουμε, συνήθως χορηγώντας συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνη D. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να θυμάστε κάθε χρόνο που κάνετε check-up να ζητάτε από τον γιατρό που σα γράφει τι εξετάσει να, περισε... να συμπεριλαμβάνει και τη βιταμίνη D. Καλό είναι να θυμάστε όμω ότι τα φυσιολογικά επίπεδα δεν είναι και τα ιδανικά. Για κάποιου ανθρώπου, σύμφωνα με το ιατρικό του ιστορικό, τα ιδανικά επίπεδα μπορεί να διαφέρουν πολύ από τα φυσιολογικά. Καλό είναι να συνεργαστείτε με κάποιον γιατρό που γνωρίζει καλά τη βιταμίνη D και μπορεί να σα βοηθήσει. Σε περίπτωση που δεν έχετε ένα τέτοιο γιατρό, με χαρά μπορώ να σας βοηθήσω. Καλέστε στο τηλέφωνο που βλέπετε μπροστά μου για να συζητήσουμε πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Εκτός από συνεδρίες στο γιατρείο μου, κάνω και διαδικτυακές συνεδρίες σε περίπτωση που δεν, μπαίνετε, δεν μένετε κοντά στο γιατρείο ή για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να έρθετε. Αν και η λίστα που σας έδωσα για τη βιταμίνη D είναι μεγάλη και εξαντλητική, στην πραγματικότητα λείπει ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με την έλλειψη της βιταμίνης D. Η έλλειψη της βιταμίνης D δυσκολεύει πολύ την απώλεια βάρους. Αν σας λείπει η βιταμίνη D, ο μεταβολισμός σας δεν λειτουργεί αρκετά καλά και αυτό οδηγεί σε δυσκολία στην απώλεια βάρους. Αυτό είναι κάτι τόσο σημαντικό για το οποίο έχω φτιάξει ένα ξεχωριστό βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται ενδιαφέροντα, τότε σας παρακαλώ πολύ να πατήσετε το, το κουμπί μου αρέσει και να το κοινοποιήσετε σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε και με ενθαρρύνετε πάρα πολύ να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ